μηχανική βλάβη ή άλλο ευνίδιο γεγονός που οδήγησε σε σπασμωδικές κινήσεις και την απόπειρα προσθαλάσσωσης στο κακό όρος που κατέληξε σε τραγωδία. Κρίσιμα ερωτήματα τα οποία καλείται να απαντήσει η έρευνα της Επιτροπής Διερεύνησης την οποία συστήνει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Πρόσωπο κλειδί, ο 26χρονος διασωθής, ο οποίος βγήκε αλόβητος από τα συντρίμμια του μονοκινητήριου αεροσκάφους. Οι διασώστες κατάφεραν να φτάσουν κοντά του τη στιγμή που οι δυνάμεις του τον εγκατέλειπαν πλήρως. Θυμάμαι ότι ακούμπησα τον μπράτσο του και ήταν πέτρα. Το μυϊκό του σύστημα δηλαδή είχε σκληρύνει πάρα πολύ από την υπερπροσπάθεια και πραγματικά βυθιζόταν, δεν μπορούσε άλλο να κολυμπήσει. Ήταν σε κατάσταση σοκ, είχε υποθερμία, έτρεμε. Φώναζε ότι δεν μπορώ άλλο, I'm done, έχω τελειώσει, δηλαδή δεν μπορώ να κολυμπήσω άλλο. Οι ηρωικές όμως ήταν και οι προσπάθειες για να σωθεί η ζωή του 68χρονου, ο οποίος είχε χαθεί από την επιφάνεια της θάλασσας. Με επιμονή, δίτες της ΕΜΑΚ αλλά και αστυνομικός που έπεσαν στο νερό με αυτοθυσία, κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον ανασύρουν παρά το γεγονός ότι κάτω από τα πόδια τους το αεροσκάφος εξακολουθούσε να βυθίζεται με κίνδυνο να τους παρασύρει. Βάζω και το κεφάλι μου στο νερό να κοιτάξω κάτω από τα πόδια μας τι συμβαίνει, γιατί ήταν καθαρά τα νερά. Δεν αντίκρισα τον συνεπιβάτη, αλλά αντίκρισα το αεροσκάφος, το οποίο βυθιζόταν ακόμα κάτω από τα πόδια μας. Εκεί με έπιασε έτσι ένα δέος να βλέπεις ένα πράγμα τώρα μεγεθυμένο κάτω από τα πόδια σου, να πηγαίνει στο βυθό και σκέφτηκα ότι Γιάννη τώρα κολύμπα, γιατί εκεί θα πας και εσύ και οι υπόλοιποι. Από την κατάθεση του 26χρονου αναμένεται να ξεκαθαριστούν αρκετά θολά σημεία. Πρώτο ερώτημα της έρευνας, ποιος από τους δύο χειριζόταν το αεροσκάφος τόσο κατά την απογείωση, αλλά και στα ελάχιστα λεπτά που πέταξε πάνω από την ακτή. Αν όντως και σε ποια χρονική στιγμή ο 68χρονος που έχασε τη ζωή του ένιωσε αδιαθεσία. Οι διασώστες που επιχειρούσαν επί 40 λεπτά ανάνυψη φαίνεται να διέκριναν στο στήθος του ίχνη τομής, κάτι που συγκλίνει στο ενδεχόμενο να είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Η νεκροψία νεκροτομή αναμένεται να δώσει σαφείς απαντήσεις και στο ερώτημα αν ο θάνατός του οφείλεται σε πνιγμό είτε όντως προηγήθηκε παθολογική αιτία. Κολυμπούσανε δύο, ο ένας χάθηκε. Φωνάζανε βοήθεια οι άνθρωποι. Τώρα όταν ήταν πάνω στον αφρό, πλέγανε πάνω από το αεροπλάνο, μετά βούλιαξε το αεροπλάνο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας συνεργάζονται για τη διερεύνηση της αεροπορικής τραγωδίας. Μάλιστα, μέσα στα επόμενα 24 ώρα στο Ηράκλειο θα φτάσει η κινητή μονάδα έρευνας, η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια της αυτοψίας στο βυθό, τη διασφάλιση κέριων στοιχείων για να ελεγχθεί το ενδεχόμενο βλάβης είτε λανθασμένου ηχητικού συναγερμού, ενώ θα εξεταστεί και το πώς μπορεί να γίνει η ανέλκυση του αεροσκάφους.